Και συνεχίζουμε με τον επόμενο ομιλητή μας από τη θέση πάλι του φροντιστή ασθενούς, τον κύριο Αποστολίδη Κούλη. Καλησπέρα σε όλους. Με την Πέγγι, τη σύζυγο, είμαστε μαζί από τον Ιούνιο του 1966. Παντρευθήκαμε στην Αμερική και γυρίσαμε από τότε και μένουμε από το 71 και μένουμε εδώ πέρα. Το άσχημο με την περίπτωση της Πέγγις είναι ότι της ήρθε η ασθένεια αυτή πολύ νωρίς συγκριτικά σε ηλικία. Είναι τώρα, θα το πω Πέγγι, 69 χρονών και πλησιάζουμε περίπου 20 ετία που έχει την ασθένεια. Εκείνο που ήθελα να πω, άκουσα προηγουμένως την κυρία Βαφιάδου και έτσι τάχτησα τον εαυτό μου σε πολλά, πάρα πολλά σημεία. Αυτά που είπα, άλλωστε, το πρόβλημα είναι κοινό σε όλους. Απλά θέλω να πω ότι η συμβίωση με μία παρκινσονικό, που είναι ο άνθρωπός σου τελικά, δεν είναι οποιοδήποτε, δεν είναι εύκολη καθόλου. Υπάρχουν, όπως γενικότερα στη ζωή για όλο τον κόσμο, υπάρχουν ανηφόρες και κατηφόρες. Στην προκειμένη περίπτωση, τη δική σας, τη δική μας, οι ανηφόρες είναι λίγο πιο ανηφορικές και οι κατηφόρες είναι αρκετά πιο κατηφορικές. Εκείνο το οποίο πιστεύω προσωπικά είναι ότι όλοι εμείς οι φροντιστές, όπως λεγόμαστε, όσο και να αγαπούμε και να συμπάσχουμε με τον άνθρωπό μας, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να νιώσουμε το πρόβλημα όπως το νιώθει αυτός που το έχει και το βιώνει. Αυτό για μένα ήταν μια πολύ σημαντική διαπίστωση για να μου καθορίσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό την προσέγγιση με την οποία στηρίζω την Πέγγι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα το πρώτο, το μεγάλο, το έχει ο ασθενής. Και το δεύτερο το πρόβλημα, το επίσης πολύ μεγάλο, το έχουμε εμείς. Έχω διαπιστώσει και το ζω καθημερινά ότι η αντιμετώπιση της σχέσης, γιατί έχουμε μία σχέση οι δύο άνθρωποι και αυτή η σχέση είναι πολύ πιο σημαντική από μία σχέση δύο υγιών ανθρώπων, για να μπορεί λοιπόν αυτή η σχέση διαχρονικά να είναι όσο πιο ποιοτική γίνεται και για τους δύο και όσο πιο καλή όσον αφορά την εξέλιξή της για τον ασθενή, πρέπει να μην το θέσω σαν συμβουλή δική μου προς εσάς, αλλά πρέπει να καταλάβω εγώ ότι αυτό που είπα προηγουμένως ισχύει στην πραγματικότητα, ότι δηλαδή ο ασθενής είναι αυτός που έχει το μεγάλο πρόβλημα και αυτός είναι που αντιμετωπίζει το πρώτο πρόβλημα. Σε αυτή τη σχέση λοιπόν, γιατί το ζητούμενο για όλους μας ποιο είναι, είναι αυτή η σχέση διαχρονικά να έχει μια ποιότητα όσο γίνεται υψηλότερη για όσο περισσότερο χρονικό διάστημα θα υπάρχει αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια, αυτή η κατάσταση επηρεάζεται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι η ασθένεια του ασθενούς αυτή καθ' αυτή και ό,τι επιπτώσεις έχει στην ίδια και στον σύντροφό της. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι η προσωπικότητα, το πώς προσεγγίζει και αντιμετωπίζει καθημερινά θέματα της ζωής ο ασθενής, αλλά και ο σύντροφος. Και κυρίως είναι ο συντονισμός των δύο προσωπικότητων, γιατί είναι ένα ζευγάρι, είναι μία ομάδα, και όπως ξέρουμε σε κάθε ομάδα, Γιάννη, και στον ΠΑΟΚ ακόμα, έτσι, πρέπει να υπάρχει συντονισμός για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο ασθενής, η Πέγγι έχει, σαν άνθρωπος και ασθενής, έχει κάποια συν και κάποια πλην. Έχει κάποια πλεονεκτήματα, κάποιες καλές ιδιότητες και κάποιες άσχημες ιδιότητες. Συνήθειες. Εγώ σαν σύντροφος, επίσης, είμαι το ίδιο. Έχω κάποια κουσούρια, έχω και κάποια θετικά στοιχεία. Πάντα συγκριτικά και σε σχέση με, με το θέμα μας. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις. Εγώ το λέω ευθέως, ότι κάποιες φορές έχουμε εντάσεις στη σχέση μας. Εάν δεν αντιληφθούμε λοιπόν ότι δεν φταίει μόνο η ασθένεια σε οτιδήποτε έχει επίπτωση στη σχέση, δεν φταίει μόνο ο ασθενής, αλλά φταίμε και εμείς, οι σύντροφοι, πολλές φορές, αν δεν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, δεν νομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να το καταλάβουμε και να προσπαθήσουμε στη συνέχεια να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Τι είναι διορθωτικές κινήσεις? Να προσπαθήσουμε και οι δυο να κάνουμε λίγο μπρος, λίγο πίσω, λίγο ελιγμό, ώστε να έρθουμε στο ιδανικό σημείο συντονισμού της σχέσης. Για να έχουμε καλύτερη ποιότητα διαβίωσης. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία, είναι πολύ δύσκολη. Εγώ, τουλάχιστον για μένα, όπως το βιώνω. Και υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σε μένα, πέρα από τον ασθενή. Και προσπαθείς να βρεις διεξόδους, να γίνεις, ας πούμε, χύτρα ασφαλείας, να βγαίνει λίγο ατμός, που και που να μην σπάσει η χύτρα ασφαλείας. Εγώ προσωπικά έχω διεξόδους την άσκηση, επειδή όλη μου τη ζωή ασκούμε. Έχω τις παρέες, προτιμώ να επικοινωνώ όχι μέσω διαδικτύου, αλλά προσωπικά. Αυτό βοηθάει την ψυχολογία μου, καθαρίζει το μυαλό μου. Και ομολογώ, χωρίς να παριστάνω, ούτε και είμαι φανατικός στη θρησκεία, πιστεύω όπως ο περισσότερος κόσμος. Ομολογώ όμως ότι ο εκκλησιασμός πραγματικά βοηθάει στην εξομάλυνση αυτής της πίεσης, γιατί εκεί έχεις όλα τα ερεθίσματα να κάνεις αυτοκριτική στον εαυτό σου, ο ίδιος, να δεις πού φταίς, πόσο φταίς και να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος τις επόμενες μία, δύο, τρεις μέρες, μετά ξαναέρχεσαι, ξαναπάς και κάνεις ένα συνεχές σέρβις. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά το πιστεύω και το λέω οπουδήποτε και να το συζητάω το θέμα, ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη, όμως πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια ούτως ώστε να έρθουμε λίγο πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, να κάνουμε υποχωρήσεις ο ένας με τον άλλον, διότι οι ζωές μας έχουν γίνει εντελώς διαφορετικές, ο τρόπος ζωής μας από τότε που ήμασταν υγιείς. Επομένως πρέπει να γίνουν προσαρμογές, γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι ό,τι μας απομένει να το έχουμε με την μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αποστολίδη Κούλη.